Αγαπητοί φίλοι που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα, ξεκινώ λέγοντας ότι είμαι συγκινημένος, γιατί με την παρουσία σας με κάνετε και νιώθω ακόμη πιο μεγάλη την ευθύνη να συνεχίσω για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό μου και αισθάνομαι επίσης για άλλη μια φορά να υποσχεθώ ότι αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, η κυβέρνηση και εγώ, είναι λίγα μπροστά σε αυτά που θα κάνουμε στο μέλλον. Τα πολλά αυτά που κάνουμε είναι λίγα μπροστά σε αυτά που θα κάνουμε στο μέλλον. Και βέβαια σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, γιατί αυτή η παρουσία μπορεί να φαίνεται κλισέ, αλλά μου δίνει δύναμη. Αισθάνομαι ότι είμαι με ανθρώπους αυτή τη στιγμή που κοιτάζουν στο ίδιο σημείο. Βλέπω ανθρώπους που έχουν έντονα αφήσει το αποτύπωμά τους στη Νέα Δημοκρατία, στα κοινά της περιοχής και πραγματικά γι' αυτόν τον λόγο νιώθω επιπλέον συγκινημένος. Μας συνδέει λοιπόν, έτσι πορεύτηκα μέχρι τώρα, έτσι και εσείς με αντιμετωπίσατε, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Έτσι αντιμετώπισα τα μικρά και τα μεγάλα θέματα του τόπου, αλλά και καθενός χωριστά. Γιατί ζω μαζί σας, γνωρίζω αυτά που σας απασχολούν, ξέρω τα θέματα της περιοχής και μπορώ να συμβάλλω θετικά. Και η σημερινή εκδήλωση γίνεται υπό την σκιά και παράλληλα με τις εκδηλώσεις μνήμης που γίνονται για τη γενοκτονία των ποντίων και αισθάνομαι και εγώ ότι... Και αισθάνομαι και εγώ ότι η περιοχή μας πραγματικά ζει στιγμές τις οποίες θα θέλαμε να ζήσει και στα επόμενα χρόνια. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ένας κυβερνητικός κύκλος έκλεισε με επιτυχία και ανοίγει ένας νέος. Η παραγωγή χρήσιμου έργου για τη χώρα, τη κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ήταν συνεχώς στο προσκήνιο και απετέλεσε καθημερινή μέρημνα για όλους εμάς που βάζουμε στο επίκεντρο τις προοπτικές του τόπου και τις ανάγκες των συμπολιτών μας.